Το Λύκειο Πεύκων, για άλλη μια φορά στο στόχαστρο άγνωστων κακοποιών στοιχείων και άλλη μια φορά διαμαρτυρίες του Δημάρχου Νεάπολης Σικαιών, Σίμου Δανιηλίδη, για ελλειπή αστυνόμευση. Ο συνάδελφος ο Χρήστος Χατζημίσης ασχολήθηκε με το θέμα. Χρήστο, καλησπέρα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Λοιπόν, άλλο ένα θύμα βανδαλισμού και άγνωστων κακοποιών στοιχείων που συνεχίζουν να δρουν ανεξέλεκτα, όπως φαίνεται, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Έδρασαν το Σάββατο, συγκεκριμένα 27 Οκτωβρίου, στο Λύκειο, στη Δημοτική Ενότητα των Πεύκων. Πρόκειται για το τελευταίο κρούσμα που έρχεται να προστεθεί βεβαίως σε μια λίστα από ατελείωτα εγκληματικά περιστατικά, αλλεπάλληλες διαρρήξεις, κλοπές και καταστροφές που σημειώνονται σχεδόν καθημερινά, όπως σημειώνει μάλιστα με δελτίο τύπου ο ίδιος ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Το περιστατικό αντιλήφθηκε στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου ο υπεύθυνος του Κηλικίου, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τον τοπικό αντιδήμαρχο Αλέκο Σημητόπουλο για να ενημερωθεί και ο Δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης. Θα πρέπει να πούμε ότι σπάζοντας ένα σιδερένιο λουκέτο στο Λύκειο μπήκαν μέσα τα κακοποιά στοιχεία, άνοιξαν και κατέστρεψαν τη μεταλλική πόρτα και άρχισαν να επιδίδονται ανενόχλητοι στο καταστροφικό τους έργο, σπάζοντας πόρτες, παραβιάζοντας γραφεία και αφαιρώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μικροαντικείμενα. Βεβαίως καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ζημιά και οπωσδήποτε καταστροφή δημόσιας περιουσίας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Δήμαρχος ζήτησε και πάλι αστυνόμευση, ναι, και είναι ένα ζήτημα οπωσδήποτε το οποίο είναι απασχολεί το Δήμο. Τα κρούσματα και δίνουν την εντύπωση ότι είναι μια ιδιότυπη βεντέτα σε εξέλιξη με κάποιους περίεργους περιθωριακούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη αστυνόμευσης στην περιοχή. Τώρα, βέβαια, έλλειψη αστυνόμευσης υπάρχει γενικότερα σε όλη την επικράτεια, αλλά επειδή αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη περιοχή και επιδίδονται διαρκώς σε βανδαλισμούς. Ακριβώς, και ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι αυτά τα περιστατικά, τα οποία γίνονται σε βάρος της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, όσο και της ιδιωτικής, με κίνδυνο σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα να απειληθούν και ανθρώπινες ζωές, αποτελούν περιστατικά που δεν έχουν τελειωμό και μιλούν από μόνα τους. Δεν θα υποκύψει, όπως είπε, σε όλα αυτά στην πρόκληση για να επαναλάβει τις προτάσεις τις οποίες εδώ και χρόνια καταθέτει, και είναι βεβαίως αυτό που είπαμε και από την αρχή, η αύξηση της αστυνόμευσης στην περιοχή. Βεβαίως, κατά πόσο είναι θέμα του Δήμου αυτό, μένει να το δούμε. Ναι. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ.